Ραντεβού διαμαρτυρίας δίνουν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 4:30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, κάτοικοι από Ήλια και Μεσσηνία, με έτοιμα την ολοκλήρωση του δρόμου Πύργος Τσακώνα. Μια πρώτη συγκέντρωση που γίνεται στο Σύνταγμα. Είμαστε εκτός έδρας. Σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε και τους Μεσσήνιους και τους Ήλιους, οι οποίοι μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Οπότε να έχουμε ένα συμπαγές και αραγές μέτωπο και στην Αθήνα και στη Μεσσηνία και στην Ήλια. Μια πρώτη προσπάθεια που απευθυνόμαστε στην κοινωνία θα γίνει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στην έξοδο του μετρό στο Σύνταγμα και είναι η πρώτη από μια σειρά από προσπάθειες ώστε εν τέλει να ασκήσουμε ακόμα περισσότερη κίνηση, πίεση και να επιτέλους να πάρουμε απαντήσεις και να δούμε να κατασκευάζεται επιτέλους ο δρόμος από τον πύργο μέχρι και την Τσακώνα. Έχουν ενεργοποιηθεί και οι πολίτες, οι ετεροδημότες που είναι από την Ηλία και από την Μεσσηνία για να μπορέσουμε να πιέσουμε όλοι μαζί την κυβέρνηση για να πάρει τελικά την απόφαση και για να μπορέσει τελικά να υλοποιήσει το έργο για να προχωρήσουμε. Με σύνθημα «Όχι άλλους θανάτους στον δρόμο Καρμανιόλα, όχι άλλη εξαπάτηση», η Επιτροπή Αγών Αναβάθμισης του Νομού Ηλίας, καθώς και εκπρόσωποι αρχών και φορέων, θα βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας για να διατρανώσουν την φωνή τους. Από την Ηλία δεν θα ξεκινήσουν λεωφορεία. Είναι καθαρά πρωτοβουλία των ετεροδημοτών. Μπορούν να βρεθούν και κάποιοι από εμάς εκεί. Αλλά είναι πρωτοβουλία των ετεροδημοτών. Είναι στα πλαίσια της κινητοποίησης που γίνεται με όλους τους φορείς. Και όσοι περισσότεροι ετεροδημότες μπορούν να πάνε στην πλατεία Συντάγματος, να πάνε για να πιέσουμε και να δούνε ότι δεν φωνάζουν μονάχα ορισμένοι συλλόγοι, ορισμένοι ανθρώποι γι' αυτό το έσχος που υπάρχει από τον πύργο μέχρι καλό νερό Τσακώνα και επιτέλους να κλείσει αυτό το δαχτυλίδι. Καλούμε τους Μεσσήνιους αλλά και τους Ήλιους της Αθήνας να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση που θα γίνει στην Αθήνα. Απευθυνόμαστε στους κατοίκους της Αθήνας και μετέπειτα θα ακολουθήσουν και άλλες συγκεντρώσεις εντός έδρας και στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Θα κλιμακώνονται σταδιακά μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε, να πάρουμε απαντήσεις, ιδίως από τον Υπουργό Υποδομών. Που η τόση ησυχία και οι μη απαντήσεις που δεν λαμβάνουμε για το φλέγον θέμα της περιοχής μας έχει δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει και στην κοινωνία έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό. Σύμφωνα με τους οργανωτές, η μέρα του συλλαλητηρίου θα είναι και η μέρα μνήμης για τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες στον υφιστάμενο εθνικό δρόμο.